Κύριε Περιφερειάρχα, κυρία και κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, είχαμε μια πολύ παραγωγική σύσκεψη, όπως το συνηθίζουμε κάθε φορά που κινούμαστε εκτός Αθηνών. Θέσαμε πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ενότητα της Πέλλας. Κάναμε μια επισκόπηση των έργων τα οποία δρομολογούνται, αλλά και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα και η περιφερειακή ενότητα σε επίπεδο αντιπεριφέρειας, αλλά και οι τέσσερις δήμοι. Και πιστεύω ότι έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης για το πώς θέλουμε να κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Εισαγωγικά, να πω ότι οι συνολικοί πόροι οι οποίοι κατευθύνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε προς τον νομό Πέλλας από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Πρόγραμμα Τρίτσης, Φιλόδημος 2, ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια, χωρίς τα μεγάλα έργα υποδομής για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο και τα οποία έχουν την ξεχωριστή του σημασία. Να πω ότι ο νομός είναι ένας νομός ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στον πρωτογενή τομέα. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ και με αγρότες αλλά και με πολύ δημιουργικές επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης και των εξαγωγών των εξαιρετικών αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην Πέλλα. Θύμισε ο Δάνης ότι άνω το 70% των κερασιών της χώρας παράγονται στην Πέλλα, σχεδόν τα μισά ροδάκινα που πηγαίνουν για κονσέρβα και ένα μεγάλο ποσό των επιτραπέζιων. Να γίνουν ένας νομός ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ δυναμικό πρωτογενή τομέα, ο οποίος στο μέτρο του εφικτού πιστεύω ότι έχει ωφεληθεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Συζητήσαμε τα ζητήματα των αποζημιώσεων. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική αναγνώριση ότι οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ καταβάλλονται πια με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν και η Πέλλα, ειδικά για τις αποζημιώσεις του προηγούμενου χρόνου, εισέπραξε σημαντικά ποσά, διότι είχε σημαντικές ζημιές και διότι είναι ένας νομός ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στον πρωτογενή τομέα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα, οι οποίες στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ΕΛΓΑ αλλά και του Υπουργείου θα αντιμετωπιστούν. Ο σκοπός μας, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, είναι συνολικά οι αποζημιώσεις για το 2021 να έχουν καταβληθεί έως τα τέλη Μαρτίου του 2022, πολύ νωρίτερα από ό,τι το έχουμε κάνει οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Αλλά φυσικά, όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα, ειδικά σε έναν νομό, σε μια περιφερειακή ενότητα η οποία ζει σε μεγάλο βαθμό από τα αγροτικά προϊόντα, πρέπει να συζητήσουμε και για τις μεγάλες και τις κρίσιμες υποδομές και είμαστε πια στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι το φράγμα του Αλμοπαίου, μιλάμε για ένα ταμιευτήρα σχεδόν 36 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων που θα αρδεύσει σχεδόν 150.000 στρέμματα, το δεύτερο μεγαλύτερο αρδευτικό έργο το οποίο γίνεται στην χώρα, είναι πια έτοιμο προκειμένου να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες δημοπράτησης. Μιλάμε για δύο ξεχωριστά έργα, να το τονίσουμε. Ο ταμιευτήρας, ο οποίος θα κατασκευαστεί με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, και το αρδευτικό δίκτυο, διότι έχω κουραστεί πια να πηγαίνω στη χώρα και να βλέπω φράγματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί, είναι γεμάτα και κανείς δεν πρόβλεψε να κατασκευάσει τα δίκτυα. Το δίκτυο θα γίνει μέσω του σχήματος της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για 21 χρόνια, έτσι δεν είναι, και το οποίο βέβαια καλύπτει και τη συντήρηση και άλλες εκκρεμότητες, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν στο μέλλον. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Πέλλα, το οποίο θα αντιμετωπίσει ανάγκες άρδευσης για πολλές δεκαετίες. Ένα έργο το οποίο ξέρω ότι όλοι έτσι αγωνιστήκατε πολύ για να γίνει πράξη. Να ευχαριστήσω και τους τρεις βουλευτές του νομού μας, οι οποίοι επέμειναν πολύ ώστε το σχήμα τους ΔΙΤ να καλύψει τελικά όλη την έκταση του αρδευτικού δικτύου που απαιτείται, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως καλυμμένοι και να μην έχω κανένα παράπονο από κανένα δήμο ότι μένει έξω από την δυνατότητα άρδευσης από αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Θα να προσθέσω σε αυτό και μια σειρά από έργα
αγροτικής οτοπίας τα οποία γίνονται εν προκειμένου χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη στις υποδομές, η πιο σημαντική προσθήκη την οποία μπορούμε να κάνουμε ως προς το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στην Μπέλα. Το δεύτερο μεγάλο έργο υποδομής για το οποίο έχω μιλήσει πολλές φορές αφορά φυσικά τον δρόμο και μιλάμε για την οριζόντια σύνδεση. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να πούμε κάτι συγκεκριμένο για τις κάθετες συνδέσεις, αλλά τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Μπέλα. 31 δεκάτου θα ανοιχθούν οι προσφορές και εκτιμούμε ότι έως το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους θα έχουμε ανάδοχο για την εκκίνηση του έργου, έργο πάρα πολύ σημαντικό για την Μπέλα και με αναπτυξιακό πρόσημο, διότι μου θυμίσατε πώς ότι ένα μεγάλο κομμάτι των προϊόντων μετακινούνται εκ των πραγμάτων μέσα από αυτό το οδικό δίκτυο, άρα δεν είναι μόνο ένα ζήτημα εξυπηρέτησης των κατοίκων της Μπέλας, έχει και ένας δρόμος ο οποίος έχει εκ των πραγμάτων πολύ μεγάλο αναπτυξιακό πρόσημο, είναι μία από τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν θα υπάρχει καμία περιφερειακή ενότητα της χώρας η οποία θα βρίσκεται σε απομόνωση και πια είμαστε σίγουροι ότι το έργο αυτό θα μπορέσει να δρομολογηθεί με εξασφαλισμένους χρηματοδοτικούς πόρους. Μιλήσαμε για τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο δίνει στην αυτοδιοίκηση δυνατότητες που δεν τις είχε ποτέ στο παρελθόν. Ένα έργο το οποίο έχει τρέξει γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλεγα για τα δεδομένα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και χαίρομαι διότι θα μπορέσουμε να εντάξουμε δήμαρχε το δίκτυο ίδρευσης της έδεσας στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Εγκρίσεων και βέβαια το Μουσικό Σχολείο στα Γιαννιτσά. Έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα των σχολείων και μιας και είναι εδώ πέρα και η Δήμαρχος Σκίδρας από τη στιγμή που υπάρχει μελετητική ωριμότητα για ειδικό νηπιαγωγείο θα βρούμε τρόπο να το κάνουμε. Και βέβαια, μιας και το συζητάμε αυτό, θέλω πάντα να είμαστε ευρηματικοί και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δίνουμε την δυνατότητα σε Δήμους να αξιοποιούν σχολάζουσα περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, είτε του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είτε άλλων φορέων του Δημοσίου. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί συνολικά. Ακούσαμε μια σειρά από ειδικά ζητήματα που αφορούν Δήμους της Μπέλας και θα κοιτάξουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πολύ σημαντική η προοπτική του νομού ως ένας πόλος προσέλκυσης τουρισμού 12 μήνες το χρόνο. Ξέρετε ότι έχω επιμείνει πάρα πολύ στην διεύρυνση του τουριστικού μας προϊόντος και φυσικά αυτό σημαίνει ότι οι προορισμοί του βουνού, πόσο μάλλον σε μια περιοχή τόσο όμορφη, με τόσο πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τόσο μοναδική φύση, θα πρέπει να μπορούν να προωθούνται. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα εδώ πέρα στην Έδεσα, μια πόλη η οποία είχε πάντα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά χαίρομαι γιατί και με μια σειρά από παρεμβάσεις θα βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής στην πόλη. Με ενδιαφέρον αναμένω την αξιοποίηση των αθλητικών χρήσεων που είδα εδώ πέρα καθώς προσερχόμουν με τα πόδια. Νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για την πόλη και βέβαια να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά δύο δήμους, γιατί αφορά τον κύριος ορεινό όγκο της Μπέλας. Πιστεύω πολύ στο χειμερινό τουρισμό. Θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να δρομολογήσουμε στην ΕΤΑΔ να μπορεί να παραχωρεί χιονοδρομικά μέσω πολυετών συμβάσεων έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται οι σχετικές επενδύσεις και βέβαια άκουσα με προσοχή αυτά τα οποία μου είπατε για την σύνδεση για τους δύο δρόμους ουσιαστικά οι οποίοι συνδέουν την Έδεσα αλλά και το Δήμο της Αλοπαίας με το χιονοδρομικό. Προφανώς η πρόσβαση είναι απολύτως κρίσιμο ζήτημα. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε, Δήμαρχε, να φτιάξουμε τελεφερίκ που να ενώνει τα Λουτρά Πόζαρ με το Καϊμακτσαλάν, γιατί αυτά είναι έργα τα οποία είναι πολύ δύσκολα και ακριβά και δύσκολα προς την αναγνώρισή τους. Σίγουρα όμως τα Λουτρά Πόζαρ από μόνο τους είναι ένας προορισμός ο οποίος χρήζει περισσότερης αξιοποίησης και σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε
τη σύνδεση αυτή καθ' αυτή με το βουνό. Και βέβαια έλαβα υπόψη αυτό το οποίο είπατε για την ορεινότητα του Δήμου. Θα δούμε με ποιον τρόπο ενδεχομένως συνδυαστικά θέλουμε να κάνουμε μια συνολική επαναξιολόγηση των πολιτικών μας για την ορεινότητα. Κατεγράφει όμως το αίτημα και θα επανέλθουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Τέλος, για τα πολιτιστικά τα είπαμε. Νομίζω και για το ζήτημα του κάστρου της Αλμοπίας υπάρχει μια πρώτη ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης σχεδόν 2 εκατομμύρια και βέβαια πρέπει να πω ότι έμεινα ακόμα μια φορά ενθουσιασμένος από την επίσκεψή μου στην Πέλα, στο μουσείο, στον αρχαιολογικό χώρο, τεράστιες δυνατότητες για προσέλκυση ακόμα πολλών περισσότερων επισκεπτών, έτσι ώστε πραγματικά έτσι το μεγαλείο του μακεδονικού πολιτισμού να αναδειχθεί σε όλη του την έκταση και με όλους τους προορισμούς οι οποίοι μπορούν στον επισκέπτη να δώσουν μια συνολική εικόνα για το τι συνέβη σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο πριν από 2.300-400 χρόνια. Κλείνοντας, να επαναλάβω ότι για εμάς στην κυβέρνησή μας η έμφαση δίνεται πάντα στα έργα και στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας. Τα έργα προφανώς και οι πολιτικές μας είναι πολιτικές που έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, αλλά είναι πολιτικές οι οποίες πάντα θα έχουν ένα περιφερειακό και ένα τοπικό πρόσημο. Γι' αυτό και αποδίδουμε τόσο μεγάλη σημασία στα χρηματοδοτικά εργαλεία και στη στενή μας συνεργασία με τους Δήμους. Το ξέρετε και εσείς καλά, όλοι εκλέγεστε, ο καθένας στο δικό του το επίπεδο, ότι πάντα οι πόροι είναι επιπερασμένοι, αλλά τα αιτήματα δυστυχώς δεν έχουν κατά κανόνα αυτόν τον χαρακτήρα. Κάνουμε όλοι μια προσπάθεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας να προτεραιοποιήσουμε αιτήματα, να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικά εμπόδια, να σκεφτούμε έξυπνα και ευρηματικά για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε περιουσία του Δημοσίου. Σας ευχαριστώ τους Δημάρχους για την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε. Ευχαριστώ και πάλι τους βουλευτές οι οποίοι είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της ανάδειξης των προβλημάτων της Πέλας και βέβαια τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη με τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια από την θητεία του στη Βουλή και χαιρόμαστε κάθε φορά που ερχόμαστε να βλέπουμε ότι αυτά τα οποία έχουμε θέσει ως ορόσημα επιτυγχάνονται για να βάζουμε καινούργιους στόχους και να τους επιτυγχάνουμε και αυτούς με την σειρά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.